δεν ξέρουμε τι γίνεται και δεν ξέρω αν θα μάθουμε τι γίνεται. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάτοικοι της περιοχής εδώ και περίπου ένα μήνα δεν κοιμούνται τα βράδια, γιατί ακούνε έναν ήχο που μοιάζει με τον χτύπο της καρδιάς, όπως μας έλεγε. Πριν δώσουμε το λόγο, Μαρία, για να ακούσουμε. Λοιπόν, έχει πολύ κόσμο, έχει πολύ θόρυβο και αυτό μας κάνει ακόμη πιο δύσκολο το να το ακούσουμε. Παρ' όλα αυτά είναι ξεκάθαρο, έχει καταγραφεί και από κάμερα. Ο κόσμος εδώ πέρα τον ακούει πλέον ξεκάθαρα τον ήχο. Και προφανώς όταν έχει ησυχία θα ακουστεί ακόμη καλύτερα. Είναι επιτακτική ανάγκη να έρθει κάποιος ειδικός και να μας καθησυχάσει. Να μας πει τι συμβαίνει, να καταλάβουμε τι συμβαίνει, να ησυχάσουμε όλοι. Να μην ασχολούμαστε με αυτό το καινούριο μπέλα εδώ πάνω. Σαν κάτι ο θόρυβος ακούγεται κανονικότατα. Το κλειδί άσε. Φανταστείτε να το έχετε στο σπίτι σας αυτό το πράγμα και να μην μπορείτε σαν να μπουν το είναι, ρε παιδιά, για πάμε λιγάκι. Ναι, ναι. Σαν που μπουν το είναι, κύριε Αντιδήμαρχε. Είναι ένας έντονος θόρυβος που ακούγεται μετά τις 1 η ώρα το βράδυ. Ναι. Μέχρι τις 6.30 ώρα περίπου το πρωί. Ναι. Μας έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα και εμάς. Σχεδόν κάθε βράδυ προσπαθούμε να βρούμε τη λύση του προβλήματος. Mm. Ήρθαμε σε επαφή με όλα τα δίκτυα που περνάνε από το συγκεκριμένο δρόμο. Καταλήγουμε εμείς ότι το πρόβλημα πρέπει να προέρχεται από τον αγωγό της ΕΙΑΘ, γιατί αντίστοιχο θόρυβο ακούμε μέσα και στη Μεγάλη Δεξαμενή, στο υδραγωγείο, που είναι γύρω στα 150 μέτρα από αυτόν τον δρόμο. Mm. Και χθες το βράδυ ήταν συνεργείο της ΕΙΑΘ που έκανε μετρήσεις και ελέγχους και σήμερα το πρωί το ίδιο. Ανησυχούμε και εμείς και θέλουμε πραγματικά να βρεθεί η λύση για να ησυχάσουν και οι κάτοικοι. Και τι σας λένε, είναι από την ίδρυυση αυτό? Στην αρχή μας είπαν ότι δεν είναι, αλλά όταν τους οδηγήσαμε και στο υδραγωγείο και είδαν ακριβώς τον ίδιο θόρυβο να βγαίνει έτσι, και έντονα, καταλάβα και αυτή ότι πρέπει να υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί τους. Αφού απορρίψαμε το φυσικό αέριο και τη ΔΕΗ που περνάνε και αυτά τα δίκτυα μέσα από το δρόμο, και πιέζουμε έτσι την ΕΙΑΘ να βοηθήσει για να βρείτε το συντομότερο δυνατό η λύση. Πάντως αυτό που ακούγαμε είναι σαν μπουμπουνιτό που είπε ο Άκης. Αυτός είναι ο ήχος. Ναι. Αυτός είναι ο ήχος. Κάθε βράδυ μετά τη μία. Δεν είναι ραντεβού. Βγαίνει κάθε βράδυ μία μετά με τη μία. Ναι, 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 ναι. Ναι, εφόσον απορρίψαμε και ότι δεν είναι κάποιο φυσικό φαινόμενο, γιατί ήρθε και από το ΑΠΘΙΤΑ γεωλόγος και είδε ότι δεν συνδέεται ο συγκεκριμένος θόρυβος με κάτι άλλο, με κάποιο πιθανό σεισμό ή οτιδήποτε άλλο, για να τα απορρίψουμε και αυτά. Αλλά όπως και να το κάνουμε, υπάρχει ανησυχία. Για να ακούσουμε και τον κάτοικο, Μαρία, που μένει και ο άνθρωπος και είδαμε και από το βίντεο ότι είναι ανάστατοι κάτοικοι και βγαίνουν έξω. Όντως είναι η αλήθεια αυτή που είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος. Μετά τις 1 μέχρι και τις 6.30 ώρα, για πρωτοφανές εδώ επάνω σε εμάς, ακούμε αυτόν εδώ το θόρυβο ακόμα και μέσα στα σπίτια μας. Ένα θόρυβο ο οποίος είναι όπως είναι η παλμή της καρδιάς, κατά αυτόν τον τρόπο χτυπάει και εδώ, το οποίο τρέμει και από τη μεριά της ιδρεύσεως, τρέμει και η γη. Μόνο το βράδυ. Από τη μεριά του φυσικού αερίου, γιατί το έχω παρακολουθήσει και έχω κάτσει στα σκαμμένα, δεν συμβαίνει τίποτα με το φυσικό αέριο. Αλλά με την ίδρυυση, πραγματικά, κουνάει τη γη. Μόνο τις βραδινές ώρες. Μόνο τις βραδινές. Από τις 1 μέχρι τις 6.30 ώρα αυτό συμβαίνει. Αυτό πώς εξηγείται ότι δεν υπάρχει ο ήχος? Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά δεν το είχαμε δώσει σημασία. Τρέμει και η γη. Τώρα βέβαια, γιατί έχει γίνει και πιο έντονος αυτός ο θόρυβος, γιατί έχει μπει και μέσα στα σπίτια μας ακόμη. Και εξφάλιζε η παιδιά στη ζωή. Ακόμα φωνάξανε και παπά να δούμε τι είναι αυτό. Ναι, κύριε Μάρκο. Η εξήγηση ίσως είναι, Αντιδήμαρχε, ότι δεν υπάρχει ροή ύδατος στις βραδινές ώρες. Ο κόσμος κοιμάται, δεν χρησιμοποιεί την ύδρευση. Αυτό λέμε και εμείς, ότι δεν υπάρχει πραγματικά ζήτηση για το νερό και αυξάνεται η πίεση και γίνεται ένας συντονισμός έτσι, μέσα από το δίκτυο και μεταφέρεται ο ήχος. Αυτό βέβαια είναι ένα πρόχειρο πόρισμα. Εμείς θέλουμε κάτι επίσημο από την ΕΙΑΘ. Και αυτό περιμένουμε να ακούσουμε. Για να καθησυχάσουμε τους πολίτες. Θα περιμένουμε και εμείς μαζί σας την επίσημη εξήγηση.